όμορφο απόγευμα, καλό απόγευμα φίλοι μου, καλό μήνα να πούμε. Όμορφη Τετάρτη, είναι 6 Νοεμβρίου, φτάνουμε και στα Χριστούγεννα, ήδη έχουν αρχίσει οι δρόμοι και στολίζονται. Νομίζω ότι όλοι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα όσο μπορούμε, γιατί η εορταστική ατμόσφαιρα έρχεται βέβαια όταν μπορούμε και τι κάνουμε, έχουμε αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Άρα δεν μπαίνει για όλους η εορταστική άβρα μέσα τους, σ' άλλους μπαίνει η κακία και το μίσος. Τώρα λέω μερικά πραγματάκια γιατί έχω από τη δουλειά επιρροή όπως πάντα. Σήμερα θα πούμε τα περίεργα και παράξενα που έχουν διαδραματιστεί αυτούς τους 2 μήνες γενικά στον κόσμο. Βρήκα κάποια πράγματα, βέβαια το πρωί πάτησα και βρήκα κάτι πιο ενδιαφέρον που τώρα δεν μπορώ να το βρω, δεν πειράζει. Να πω ότι στις... Να πω ότι την Κυριακή 10 του μήνα το ποιότητα ζωής πάει την ημερήσια του εκδρομή. Βέβαια έχω ξεχάσει τώρα το μέρος για να σας το πω. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί και σήμερα στα γραφεία της ποιότητας ζωής. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχουν θέσεις, αλλά μπορεί και να προλαβαίνετε τώρα. Νομίζω σας το είχα από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη εκδήλωση τώρα για να σας πω. Δεν έχω ανοιχτό και το ίντερνετ για να μπορώ να δω. Θα ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις μας. Θα κάνουμε πιο λίγη ώρα εκπομπούλα. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στην Εμμανουέλα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένη, γιατί είχαμε μια περιπέτεια με τον ήχο της εκπομπής και ανέβηκε, κατέβηκε, ανέβηκε, κατέβηκε. Σήμερα επιτέλους έχει ανεβεί στο YouTube και παίζει πάρα πολύ ωραία με τη φωνούλα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα παράξενα και να ξεκινήσουμε με παράξενες ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, από τον κόσμο μας. Για να δούμε έτσι τι παράξενο έχει βγει, γιατί στο σπίτι άλλα βρίσκω, εδώ άλλα βρίσκω, τα νεύρα μου. Λοιπόν, εδώ βρίσκω για τις καλόγριες, ας πούμε. 5 Δεκάτου βγήκε αυτό. Πήγανε, λέει, κάποιες καλόγριες στην Αφρική για αποστολή και γύρισαν έγκες. Και καλά, αυτό δεν είναι παράξενο. Σώματα είναι, σαρκικά σώματα είναι. Γυναίκες είναι και αυτές. Θα ήταν εκεί τους Αφρικάνους έτσι με τα προσόντα. Θα ήταν κορόιδα. Λοιπόν, θα ήταν κορόιδα, άμα δεν τους καθόντουσαν. Λοιπόν, και μπορεί κιόλας να τους παρασύρανε και στη... Το Χριστούλη. Δεν λέει τον Άκη σέρνει καράβι και οι καλόγρες. Έτσι θα το σκεφτήκανε μάλλον. Για κάτσε να δούμε. Η Καθολική Εκκλησία λέει είχε ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί το πώς 2 καλόγριες οι οποίες είχαν πάρει όρκο αγνότητας επέστρεψαν στην Ιταλία με παιδιά στα σπλάχνα τους μετά από ένα ταξίδι θρησκευτικού χαρακτήρα στην Αφρική. Οι καλόγριες πέσπασαν τον όρκο τους. Την απίστευτη είδηση δημοσίευσε το πρακτορείο το Ιταλικό Ανάνσα, το οποίο αναφέρει πως οι 2 γυναίκες που ανήκουν σε διαφορετικές εκκλησίες στη Σικελία ταξίδεψαν στην Αφρική. Η μια από αυτές, 34 ετών, ανακάλυψε πως είναι έγκυος στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε επειδή είχε πόνους στο στομάχι. Μεταφέρθηκε πλέον σε άλλη εκκλησία, στο Πόλερμο, και δέχεται πια να εγκαταλείψει τη μοναχική ζωή για να μεγαλώσει το παιδάκι της. Η δεύτερη γυναίκα που είναι ηγούμενη έφυγε για την πατρίδα της στη Μαδαγασκάρη όταν ανακάλυψε πως είναι έγκυος με την ηλικία της να μην γίνεται γνωστή. Να είναι 60 φεύγα. Ξεκίνησε έρευνα και οι 2 παραβίασαν αυστηρούς κανόνες ό,τι αφορά την αγνότητα αλλά και την ευημερία των παιδιών τους. Είναι πια η προτεραιότητα, τόνισε η πηγή της Καθολικής Εκκλησίας. Εντάξει. Εγώ τώρα αυτό θα το διακοδομοδήσω, έτσι, θα πω ότι καλά κάνανε οι καλόγριες, μπορεί να παρασύραν αρκετούς μαου-μαου στη θρησκεία, γιατί όντως τον Άκη μας σέρνει καράβι, τώρα μα κάνανε και ένα μωράκι, καλό και εύλογο. Και δεν ξέρουμε γιατί τα έστειλε και ο Θεός αυτά τα μωράκια
σε αυτές τις κυρίες και γιατί επέτρεψε σε αυτές τις καλόγριες να γίνει αυτό. Ένας πιλότος, άλλο και τούτο, έχασε την καριέρα του, κατέστρεψε την καριέρα του για μια φωτογραφία που έγινε βίβα, δεν ξέρω εγώ, τέλος λέει στην καριέρα ενός πιλότου, έβαλε η αεροπορική εταιρεία Air Sulin στη Νότια Κίνα, καθώς το απαγόρευσε διαβίου να πετάει αεροσκάφη. Ο λόγος που αυτός ο πιλότος έχασε τη δουλειά του, όταν ανέβηκε στα school media μια φωτογραφία που έδειχνε μια γυναίκα να κάθεται στο πιλωτήριο του αεροσκάφους χωρίς να φοράει κάποια ειδική στολή και να κάνει το σήμα της νίκης. Η φωτογραφία έγινε γρήγορα viral, ενώ τη συνόδευε στο σχόλιο «Χίλια ευχαριστώ στον κυβερνήτη» στα κινέζικα. Κάτι που του δημιούργησε μεγάλους μπελάδες. Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό συνέβη σε πτήση από την πόλη Γκουίλιν προς την ανατολική επαρχία Τζιανκούσου και πως ο πιλότος παραβίασε τη διαδικασία για τους κανονισμούς λειτουργίας. Παράλληλα, υποσχέθηκε πως θα βελτιώσει τα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά. Τώρα, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρούλα έμπαινα μέσα στο πιλωτήριο και έλεγα «Βγάλει να βγάλω φωτογραφία με τον πιλότο». Και όλες οι γυναίκες έχουμε αυτή την... να θέλουμε να μπούμε μέσα στο πιλωτήριο να βγάλουμε φωτογραφιούλες. Γιατί να μην μας αφήνουνε δηλαδή, ε? Συγγνώμη, δηλαδή ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες, άμα το βάζαμε στο πιλωτήριο και έβγαζε φωτογραφία, θα λέγαμε μπράβο, μπράβο στην εταιρεία που το... Κάτι δεν μου κάθεται καλά εδώ, κάτι δεν μου αρέσει. Η φωτογραφία έγινε γρήγορα. Ναι, το είπαμε αυτό. Και ο καημενούλης ο άνθρωπος έχασε την... Μάλιστα. Μια τσιγκατζιστρία γυναίκα συνελήφθη στην Τουρκία, είχε δραπετεύσει από τη Συρία. Σύμφωνα με τις εφημερίδες Der Morgen και Health Leicester News, η σύλληψη της τσιγασίστριας έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Κιλκής, στη νοτιοανατολική Τουρκία, στα σύνορα με τη Συρία, η οποία νεαρή γυναίκα είχε μόλις περάσει με τη βοήθεια διακινητών. Οι Βρυξέλλες θα ζητήσουν την έκδοσή της, που έγινε 3η-5η-11η του 19, εχθές δηλαδή, γνωστό από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι που εγώ αυτό το έκανα και στη σχολή που πηγαίνω και νομίζω ότι αν μεταφέρονται τα μικρόβια στα νοσοκομεία, τα μεταφέρουν οι νοσηλευτές. Γιατί και ο τρόπος που βγάζουμε το γάντι μας μεταφέρει τα μικρόβια. Ο τρόπος που μιλάω εγώ και στέλνω την αναπνοή μου στο μικρόφωνο, ή αν μιλάω μπροστά στα εργαλεία που γίνονται σε ένα χειρουργείο, σαν βοηθός, ξέρω εγώ που δίνουμε οι νοσηλευτές, αυτό και από μόνο του η αναπνοή μου μεταφέρει μικρόβιο. Δεν έχουμε αυτήν την υγιεινή στα ελληνικά νοσοκομεία. Και βλέπει εδώ, χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από νοσοκομιακές λοιμώξεις. Ενώ τα στοιχεία πανευρωπαϊκής έρευνας είναι απογοητευτικά για τη χώρα μας. Πρόσφατη πανευρωπαϊκή μελέτη, η οποία περιλαμβάνει και την Ελλάδα, έδειξε ότι ένας στους 10 Έλληνες, ποσοστό δηλαδή 9,6%, εμφάνισε νοσοκομιακές λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια όταν νοσηλεύθηκε. Είναι αυτά τα μικρόβια που τα μεταφέρουμε και αυτά εντωμεταξύ δεν είναι... δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι εντονότερο στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ΜΕΘ, και η χώρα μας μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας. Επισημαίνουν οι επιστήμονες. Ναι. Όπως ανάφερε το ΑΜΠΕΜΠΕ, το πολύ σοβαρό ζήτημα των νοσοκομιακών λοιμώξεων και της αντιμετώπισης του στη χώρα μας
Θα συζητηθεί διεξοδικά στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Έλεγχος Λοιμόξεων που πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμόξεων 6 και 8 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Ορίστε, είμαστε επίκαιροι. Το προλαβαίνουμε. Άρα σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχει ένα τριήμερο συνέδριο που μιλάει για τις λοιμόξεις στην Αθήνα. Στο συνέδριο θα συζητηθούν και θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και την εμπλοκή των συνοδών τους, καθώς επίσης και ο ρόλος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διάδοση και αντιμετώπιση του προβλήματος. Επίσης, θα τεθεί και η οικονομική επιβάρηση στην αντιμετώπιση των νοσοκομιακών λοιμόξεων, οι οποίες απαιτούν πρόσθετες δαπάνες που περιλαμβάνουν την παράταση των ημερών νοσηλείας πρόσθετες υπηρεσίες, ανθρώπινους πόρους και μια σειρά άλλων υγειονομικών αλλά και κοινωνικών υπηρεσιών. Το άμεσο ιατρικό κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό, τονίζουν οι ειδικοί, και απειλεί το σύστημα υγείας. Το πρόβλημα, λένε, είναι πιο έντονο στη χώρα μας, καθώς η οικονομική κρίση, η έλλειψη, οι απαραίτητες υποδομές και υλικά και κυρίως η υποστελόχωση των νοσοκομείων είναι επιβαρυντικοί παράγοντες και παράλληλα γενεσιουργά αίτια αύξησης των νοσοκομιακών λοιμόξεων. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι κάθε μέρα περίπου 100.000 νοσηλευόμενοι αναπτύσσουν κάποια νοσοκομιακή λοίμωξη, με τον ακριβό αριθμό των θανάτων να είναι εξαιρετικά δύσκολος να προσδιοριστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για περισσότερους από 5.000 θανάτους, ενώ τα επίσημα στοιχεία μιλούν και για το 1 τέταρτο αυτών των θανάτων. Και μια δασκάλα πήγαινε και τη γυναίκα για μάθημα το πρωί στο σχολείο και της κάνανε μπλόκο την ώρα που πήγαινε στο σχολείο. Στο διδημότυχο κιόλας. Η δασκάλα περιγράφει τη στιγμή που έζησε στο δρόμο για το σχολείο, η ενστικτόδης αντίδραση που περιγράφει. Μια δασκάλα λοιπόν που καθημερινά διανύει μια απόσταση 235 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό της για να πάει στο σχολείο που διδάσκει στους μεταξάδες ενός χωριού του διδημότυχου, έζησε στιγμές που θα θυμάται για καιρό. Όπως περιγράφει στο Open, η ομάδα μεταναστών της έστησε μπλόκο στο δρόμο και η ίδια αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή για να τους αποφύγει. Η εικόνα ανθρώπων να περπατούν στην άκρη του δρόμου είναι δυστυχώς συνηθισμένη. Το ασυνήθιστο της υπόθεσης και το άσχημο είναι ότι αρχίζουν πλέον να δρουν αρνητικά. Μπλοκάρουν δρόμους, μια πολυάριθμη ομάδα παράνομων μεταναστών μου ανέκοψε την πορεία πετώντας στο δρόμο τους άκουστους. Έγινε στις 8 το πρωί, τόνισε η δασκάλα. Κλείστησε να απαντήσει πώς ένιωσε αλλά και πώς αντέδρασε. Ας απαντήσουμε χρησιμοποιώντας τη λογική. Ένα αυτοκίνητο, μια οδηγός, μια ομάδα πολυάριθμη νέων ανδρών. Πού θα έμπαιναν όλοι αν μου το έπαιρναν. Εγώ τι θα γινόμουν παρέα με τους υπόλοιπους. Τρόμαξα. Όμως αντέδρασα όπως έπρεπε. Κοκάλωσα τα μάξι, έκανα αναστροφή και έφυγα. Ευτυχώς έχω συνηθίσει να οδηγώ σε στενούς επαρχιακούς δρόμους και αντέδρασα καριέα. Οι παράτυποι μετανάστες κρύβονται στα δέντρα μέσα και πετάγονται μπροστά μας. Η αστυνομία κάνει μπλόκα πολλά, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο νομός μας και με ιδιαίτερη μορφολογία καταλήγει. Άκου να δεις τι έπαθε η γυναίκα. Και είναι και ωραία γυναίκα, όντως, θα τη βάζανε κάτω και θες και ψυχή μου, ε. Ένας άνθρωπος στο Πήλιο της πρόσφερε, λέει, ένα ποτήρι νερό και το μετάνιωσε ικτρά. Κατάλαβα γρήγορα αυτό που συνέβη. Λυπήθηκε την απρόσκλητη επισκέπτριά της και της έδωσε να πιει ένα ποτήρι νερό όπως τη ζητήθηκε. Όμως εκείνη, αντί να την ευχαριστήσει, έσπευσε να της ξαφρίσει οτιδήποτε χρυσό. Αυτό το έπαθε και η θεία μου
Εδώ, στη Νέα Σμύρνη, μία τζιγκάνα, της λέει, μπορείς να μου φέρεις, αγόρασε καρπούζι, κάτι τέτοιο. Και της λέει, να σου τα ανεβάσω πάνω, να σε βοηθήσω. Και λέει, να πιω, λέει, ένα ποτηράκι νερό, θα με κεράσετε ένα ποτηράκι νερό. Μέχρι να πάει να βάλει το ποτηράκι το νερό, πες με εσύ ρε παιδί μου, μηχανάκια έχουν και πήγανε στην ντουλάπα, βρήκαν ό,τι είχε η γυναίκα και τις το πήρανε. Αυτά πρέπει λιγάκι να τα προσέχουμε, παιδιά. Η παθούσα 50χρονη κάτοικος της περιοχής δεν είχε λόγια για να περιγράψει στο δικαστήριο τη στεναχώρια όταν διαπίστωσε την απώλεια των κοσμημάτων. Πρόκειται για χρυσαφικά 2.500 ευρώ. Το κυριότερο όμως για εκείνη είναι η συναισθηματική τους αξία. Βέβαια κάνανε και οι βέρες, λέει, του γάμου τους έγινε, ναι. Στο Ζεφύρι Αττικής. Στη Μαγνησία βρίσκονται πιθανότητα για να ξαφρίζει σπίτι. Ο τόπος κατοικίας της είναι στο Ζεφύρι Αττικής. Μάλιστα, η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο μονοτελές πλημμοδικείο Ποβόλου και το δικαστήριο καταδίκασε τη 40χρονη σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με αναστολή. Η ίδια δεν παραβρέθηκε στο δικαστήριο για να απολογηθεί. Έτσι, μετά την κλοπή, άνοιξε και την κατάπια, δεν πρόλαβε να της δώσει ένα ποτήρι με το νερό, βλέποντας ότι εκείνη εξαφανίστηκε ευνίδια. Να όμως που ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Η αστυνομία ερεύνησε όλα τα στοιχεία γύρω από την κλοπή και τελικά λύσε το παζλ και έφτασε στην ταυτότητα της δράστηδος. Μια Ρωμά που μένει στο Ζεφύρι Αττικής αναγνωρίστηκε από τις φωτογραφίες, είχε απασχολήσει την αστυνομία και σε άλλες υποθέσεις. Όταν βλέπουν πρόσφορο έδαφος μπαίνουν μέσα και βουτάνε. Ναι, τώρα αυτό δεν θέλω να το διαβάσω. Λέει για μια κοπελίτσα 16 χρονών που δεν πέτυχε η μεταμόσχευση. Δεν θέλω να το διαβάσω. Είπαμε τα παράξενα, δεν είπαμε αυτά. Λοιπόν, δύο αδερφές, λέει, στην Εύβοια πήγανε να μαζέψουν μανιτάρια και περάσανε κάτι πολύ τρομακτικό. Όταν δύο, λέει, οι αδερφές ξεκινήσανε από το σπίτι τους στην Εύβοια, δεν φανταζόντουσαν πως θα ακολουθούσαν όσα θα ακολουθούσαν. Πήγανε να μαζέψουν μανιταράκια. Λοιπόν, σε αναζήτηση δύο γυναικών 62 και 60 χρονών που ανέβηκαν στο βουνό Κάδη του Δήμου Κίμης, Αλιβερίου, στην Εύβοια, βρισκόντουσαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικές αρχές με την πυροσβεστική. 60 και 61. Οι δύο γυναίκες που είναι αδερφές πήγαν από το μεσημέρι στο βουνό για να μαζέψουν μανιτάρια. Από προσανατολίστηκαν όμως και έχασαν τον δρόμο της επιστροφής. Οι δικοί τους ανησύχησαν όταν είδαν ότι αργούν και ειδοποίησαν τις αρχές που αρχικά βρήκανε μόνο το αυτοκίνητό τους. Τελικά λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εθελοντές από το μετόχιο εντόπισαν τις δύο αδερφές σε χαράδρα, καλά στην υγεία τους, αν και αρκετά φοβισμένες από τις στιγμές που έζησαν. Το σημείο που χάθηκαν οι δύο γυναίκες δεν υπήρχε σήμα κινητής, κάτι που έκανε την αναζήτηση πολύ δύσκολη. Μάλιστα, για την ενίσχυση των ερευνών, αργά το βράδυ ζητήθηκε βοήθεια και από τον 7ο ΕΜΑΚ, που ξεκίνησε την ορειβατική της ομάδα και επικεφαλής του Διοικητικού Σύμβουλου Αποστολού. Ναι. Όλα καλά, όλα άφυρα, πάλι καλά. Μια μανούβρα έκανε ένας καπετάνιος στο Blue Star Ferry, σε αυτά τα Τσάμπιο Jet 2, για τη Μύκονο. Απέπλευσε και τότε ο καπετάνιος του δεν ακολούθησε τα συνηθισμένα. Τα κινητά τηλέφωνα πήραν φωτιά. Τελευταίο δρομολόγιο για φέτος του Τσάμπιο Jet 2 και ο καπετάνιος του πλοίου θέλησε να αποχαιρετήσει την Άξο και τη Μύκονο με μια ξεχωριστή μανούβρα. Στο λιμάνι των δύο νησιών, γυρνώντας με μαεστρία το υπέροχο σκαρί του πλοίου. Για κάτσα να το δω. Δεν μπορώ να σας το δείξω, στο δω εγώ. Ο κόσμος που βρισκόταν στην πεδίτα για να αποχαιρετήσει αγαπημένα πρόσωπα παρακολουθούσε με ιδιαίτερη ενδιαφέρον ένα νησιό και τα σφυρίγματα του πλοίου με τα δικά του σφυρίγματα. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, και εσύ ο Κάλλας και τα πετάνε.
Ωραία. Έκανε μανιβρίτσα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω για να τους χαιρετήσει. Αποχαιρετισμός του Champions GT2 στη Μύκονο. Δηλαδή τώρα δεν θα έχει, αυτό δεν πάει άλλο για φέτος, του χρόνου πια, ε. Και τι μανουβρίτσα έκανε τον κόλλο δεξιά-αριστερά. Μάλλον αυτό. Εντάξει, δεν χάνουμε και τίποτα, ε. Πώς έκανε τον κύκλο. Πάντως να πω ότι γενικά και όταν πήγα εγώ στη Σύρο, κατεβάσανε την Παναγίτσα να προσκυνήσουμε. Δηλαδή κάτι γίνεται με αυτή την εταιρεία. Έχει έτσι καλές επαφές με τα νησιά. Μ' άρεσε. Έχουν έτσι μια πιο ηθική, ανθρώπινη, πώς να το πω. Α, έκανε τον κύκλο. Έκανε τον κύκλο στο λιμάνι, έτσι. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο. Ωραίο και αυτό, μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, στα Γιάννενα λοιπόν πήγε κάποιος και έκανε ψώνια 3.000 ευρώ και του έστειλαν το λογαριασμό. Για να δούμε τι είναι αυτό τώρα, για να δούμε τι είναι αυτό. Συλλήψεις μετά την εξίχνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συμπληρώσουν στο πάζλ της υπόθεσης. Για να δούμε. Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών, υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου στα Γιάννενα. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο Ελλήνων, ένας άντρας και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία Έλληνα στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία διαπίστωσε χρεώσεις στην πιστωτική του κάρτα κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2019. Για διαδικτυακές αγορές, τις οποίες δεν είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος. Λοιπόν, δηλαδή ένας άνθρωπος είδε 17 με 20 σε 10 μέρες μέσα ότι έχει κάνει κάτι αγορές από την πιστωτική του κάρτα. Σε αυτή εμπλέκονται δύο ημεδοποιοί, οι οποίοι αφού υπόκλεψαν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του παθόντα, στη συνέχεια πραγματοποίησαν διδακτικές αγόρασαν μετά ύψους 2.290. Α, του κλέψανε την κάρτα δηλαδή, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτό νομίζω το είχαμε ξαναδιαβάσει. Τώρα θα διαβάσω έτσι παράξενα γενικά. Ο νεκρόφιλος λέει serial killer που τεμάχιζε τα πτώματα των θυμάτων του. Ο Ντένις Νίσελ υπήρξε ένας από τους πιο ειδεχθείς serial killer των τελευταίων 50 ετών. Δολοφόνησε πολλούς νέους άντρες στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές του 80. Τα σώματα των οποίων τα έκρυβε κάτω από τα πτώματα του, από τα πατώματα του σπιτιού του και στη συνέχεια τα διεμέλιζε και τα πετούσε σε αποχετεύσεις. Οι σωλήνες της αποχέτευσε ένα μικρό συγκρότημα διαμέρισμα στη συνοικία Μουζλεύ, στο βόρειο Λονδίνο. Κάποια στιγμή βούλωσαν και ένας από τους κάτοικους κάλεσε μια υπηρεσία για να ξεβουλώσει. Λοιπόν, για να το διαβάσουμε. Γιατί ρε παιδί μου, τι ανομαλία έχουν στο μυαλό και πάνε και σκοτώνουνε. Και δεν του φαίνεται το μεταξύ. Κοίτα τι ωραίος που φαίνεται. Με το γυαλάκι του, με το... Τέλος πάντων. Αφού οι άνθρωποι υπάλληλοι που πήγανε να καθαρίσουν τη βουλωμένη αποχέτευση είδανε μια μάζα ανθρώπινη σάρκας και οργάνων, κάλεσαν την αστυνομία. Ο Ντε Νίλσε Σκοτσέζος που ζούσε χρόνια στο Λονδίνο και ιδιοκτήτης ένα εκ των διαμερισμάτων,
Γνώριζε ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος και ότι υπήρχε πιθανότητα να συλληφθεί. Το ίδιο βράδυ προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, αφαιρώντας τον ανθρώπινο ιστό από τις αποχετεύσεις, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ένικο του κάτω διαμερίσματος. Το επόμενο βράδυ, ο ντετέκτη που είχε αναλάβει την υπόθεση επισκέφτηκε τον Νίλσον για να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τα θύματα που βρέθηκαν σε αποχετεύσεις. Όταν εισήλθε στο διαμέρισμα, του ήταν διάχυτη μια άσχημη μυρωδιά και ρώτησε τον Νίλσον από πού προέρχεται. Ο Νίλσον παραδέχτηκε ήρεμα τα εγκλήματά του, μάλιστα έδειξε πρόθυμα στους αστυνομικούς κάποια ανθρώπινα μέλη και δύο κεφάλια που είχε κρατήσει για συντροφιά, όπως είπε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μα τον δείτε, είναι τόσο ήρεμος, τόσο γαλήνιος. Δεν σου κάνει καθόλου κλικ ότι σκότωνε κόσμο. Μετά τη σύλληψή του, λοιπόν, ομολόγησε με εξαντλητικές λεπτομέρειες της δολοφονίας 15 αντρών, οι οποίοι διέπραξε μεταξύ του 78 και του 83. Επίσης, παραδέχτηκε την απόπειρα δολοφονίας άλλων 7 αντρών, παρόλο που μπορούσε να ονοματίσει μόνο 4 από αυτούς. Ο Νίλσε δεν έδειξε κανένα ίχνος μεταμέλειας και μάλιστα προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει την αστυνομία στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του. Τους πρότεινε ακόμα και να τους πάει στην πρώτη του κατοικία για να τους δείξει που είχε τοποθετήσει τις ορούς των πρώτων θυμάτων του. Στην προηγούμενη κατοικία, στην οποία έμεινε όταν άρχισε τους φόνους, είχε αυλή όπου οπότε έκαιγε τους ορούς. Στη δεύτερη κατοικία του δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, οπότε άρχισε να τα τεμαχίζει. Τα θύματα του ήταν νεαροί, άστεγοι άνδρες ή επαρχιώτες φοιτητές, τους οποίους γνώριζε σε παπ και στη συνέχεια τους προσκαλούσε στο διαμέρισμά τους, τους μεθούσε και κατόπιν τους στραγγάλιζε, γιατί δεν ήθελε να τους αποχωριστεί. Τα πτώματά τους τα έκρυβε στα πατώματα ή στην ντουλάπα τους, ως τη στιγμή που ένιωθε ερωτική επιθυμία. Τότε έβγαζε ένα, το έπλαινε και έντυνε το έβαζε δίπλα στο κρεβάτι του και αυτό ικανοποιόταν. Αχ, Θεέ μου. Ήτανε και αλκοολικός, κρυφά ομοφιλόφιλος άνδρας, δολοφονούσε από μοναξιά και κρατούσε ως συντροφιά κοντά του τα πτώματα, αντιμετωπίζοντάς τα ως ερωτικούς συντρόφους. Μάλιστα, κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είχε καν στην αίσθηση του κακού που έπρατε. Αυτό μάλλον, δεν είχε συνέστηση. Να σας πω κάτι, και τέτοιοι άνθρωποι ζουν και δίπλα μας δυστυχώς και δεν ξέρουμε από πού θα φυλαχτούμε. Λοιπόν, Παναγία μου, εδώ οι άλλοι τους κάνεις καλό και την ίδια στιγμή εκεί που τους προσφέρεις σε δαγκώνουνε. Τι να λέμε τώρα, αυτοί έχουν συνέστηση, ούτε αυτοί έχουν συνέστηση. Α, μη τι άλλο, αυτός ήταν και φωνιάς κανονικός, το ευχαριστιότανε κιόλας. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι φωνιάδες που κάθε μέρα σκοτώνουν τον συνάνθρωπό τους με τον κακό τους τρόπο, με τη ρουφιανιά, την ψεύτικη, αυτή η ρουφιανιά πια, αυτό το ψέμα πια, αυτό ότι πρέπει να μειώσω τον συνάδελφό μου για να φανώ εγώ. Αυτό πότε θα σταματήσει στον επαγγελματικό χώρο που δουλεύω, ε? Θα το σταματήσω εγώ, θα παραιτηθώ. Πάμε παρακάτω την παρένθεσή μου, γιατί το σκέφτομαι και αυτό συνέχεια. Δεν μπορώ να διανοηθώ το ψέμα και τη ρουφιανιά και πώς κάποιες γυναίκες θεωρούν ότι είναι αμόρφωτες και πάνε να συγκριθούν με γυναίκες που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Δηλαδή και τις κατηγορούν και τις ρουφιανεύουν. Εγώ σαν τρίτο μάτι έτσι που τα βλέπω τώρα δεν μου έρχεται να φτύσω την άλλη. Τέλος πάντων, πάμε το πάρουμε από εδώ. Να ξεφύγουμε από αυτό το θέμα. Πάμε εδώ στον κύριο που σκοτώνει. Μην τρελαθώ κι εγώ και γυρίσω και γίνω κι εγώ σε αυτόν, σαν αυτόν τον Νίλσον. Και αρχίζω και τις τι να τεμαχίσεις. Τώρα σκέφτομαι και αυτή που τη κάνει ρουφιανιές και κακίες. Και δεν αξίζει να ασχοληθείς. Ούτε για φτύσιμη και να θες να τη φτύσεις δεν αξίζει. Ούτε για τίποτα δεν κάνει. Τέλος πάντων, έτσι και ο Νίλσον ήταν ο καημενούλης άρρωστος. Λοιπόν,
Το 83 καταδικάστηκε σε ισόβια. Εντάξει, έχει αναστολή. Πέθανε, λέει, από φυσικά αίτια στη φυλακή. Σε ηλικία 74 ετών. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η μέθοδος που χρησιμοποιούσε για να σκοτώσει ήταν η πιο ανθρώπινη. 30 Οκτωβρίου του 1900. Μετά θα διαβάσουμε κάτι άλλο. Ένα από τα μεγαλύτερα όργια, λέει, στην ιστορία του παπισμού. Να το διαβάσω και αυτό. Το 1501 συνέβη ένα από τα μεγαλύτερα όργια, λέει, στην ιστορία του παπισμού. Αυτό τώρα δεν είναι σημερινές ειδήσεις, είναι παλιές ειδήσεις, αλλά δεν πρέπει να διαβάσουμε. Να δούμε τι λένε. Λοιπόν, το όργιο με τα κάστανα. Πλησιάζαν μεσάνυχτα και ενώ οι περισσότεροι κληρικοί της Ρώμης προσευχόντουσαν στο Παλέζο Αποστόλιο, επίσημη κατοικία του Πάπα, διαδραματιζόταν μια εντελώς διαφορετική σκηνή. Ο γιος του Πάπα, Αλέξανδρος VI, καρδινάλιος Κέσαρας Βοργίας, οργάνωσε ένα δείπνο ακολασίας στο οποίο έπαιρναν μέρος 50 γυμνές πόρνες πολυτελείας. Εντάξει, νέος άνθρωπος ήτανε. Επειδή ήταν γιος του Πάπα, τον βάλανε το χριστιανό να μπει εκεί πέρα. Ούτε καν ήθελε. Εντάξει, τι να κάνω, καημενούλης. Λοιπόν, η νύχτα αυτή ήταν τόσο ακραία που οι λόγοι του καθολικισμού προσπάθησαν να αποκρύψουν με νύχια και με δόντια. Αρχικά τα νεαρά κορίτσια χόρευαν γυμνά μπροστά στους καλεσμένους, γιατί ο Πάπας πάντα απολάμβανε το γυμνό θέαμα και επιδεδόταν σε ομαδικές σεξουαλικές πράξεις. Ο Κέσαρας, λέει, πήρε τα κυροπήγια από το τραπέζι και τα τοποθέτησε στο πάτωμα. Στη συνέχεια σκόρπισε κάστανα παντού και ζήτησε από τις γυμνές γυναίκες να περπατούν στα τέσσερα να μαζεύουν τα κάστανα ανάμεσα στα κυροπήγια. Ο Πάπας και ο γιος του και οι καλεσμένοι απλά το απολαμβάνανε. Όπως ήταν αναπόφευκτο, μετά από την κατανάλωση τόσου αλκοόλ, το δείπνο μετατρέπηκε σε ομαδικό όργιο. Μάλιστα, ο Πάπας ανακοίνωσε ότι θα πρόσφερε έπαθλα σε όποιον από τους καλεσμένους κατάφερνε να συνευρεθεί με τις περισσότερες πόρνες, με τους υπηρέτες να κρατάνε τα πρακτικά για τις επιδόσεις του. Οι 10 κοπέλες έλαβαν ως αμοιβή πλούσιο πάραχο δώρα, όπως ολομέταξα ρούχα και πολυτελή παπούτσια. Μεταγενέστεροι συγγραφείς εμπλούτησαν ακόμα περισσότερο την ιστορία, αναφέροντας ότι ο Πάπας μοίρασε βραβεία στους συνδετημόνες του που εξπερμάτισαν τις περισσότερες φορές, καθώς έτρεφε ιδιαίτερο θαυμασμό για την αερονοπότητα, την οποία εξισύνωνε με την εξπερμάτωση. Ωχ, Θεέ μου, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν εξπερματώνεις... Εντάξει. Η αλήθεια, και όχι η ιστορία με το όργιο με τα κάστανα, αποτυπώνει με τον πλέον ευελιπτό τρόπο την παρακμή του θεσμού του Ποντιφίκα, επί Πάπα Αλέξανδρου. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλέμε, αυτό παρέμεινε στην κοσμική ζωή χωρίς να ενταχθεί στο πλαίσιο που του επιφύλασε ο ρόλος του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το είπα, συγχωρέστε με για το σταλδά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πάπας Αλέξανδρος απέκτησε αμέτρητα νόθα παιδιά, ακόμα και αν δεν συμμετείχε ενεργά στο όργιο. Διατηρεί μέχρι και σήμερα το ρεκόρ πατρότητας των περισσότερων παιδιών από οποιοδήποτε άλλον Πάπα. Δεν ξέρω, ο Πάπας έχει το ίδιο σαν και εμάς την αγαμία, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, να διαβάσουμε τώρα τι. Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμα. Μισό λεπτό να δω. Μάλλον να βάλω και λίγη μουσικούλα έτσι να ξεκουραστούμε, ε.
Εγώ δηλαδή, γιατί... Μ' ακούτε? Ναι, μια χαρά μ' ακούτε εσείς. Εγώ δεν ξέρω τι να παρουσιάσω εδώ τώρα. Λοιπόν... Ακούστε τώρα. Μια νεαρή κοπελίτσα, λέει, πέθανε ότι την ώρα που έκανε σεξ. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε η 19χρονη γιατί κατηγορεί... Τώρα... Αυτό τώρα γιατί να συμβεί... Μυστήριο καλύπτει τις ηθίκες θανάτου μιας 19χρονης κοπέλας η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθευμένο σε απομονωμένο πάρκι του Νιου Τζέρσι. Για το θάνατο της νεαρής συνελήφθηκε ο ερωτικός της παρτερνένας, ένας 21χρονος, ο οποίος είχε έρθει σε επαφή μαζί της λίγο πριν να αφήσει την τελευταία εισπνοή. Ο ίδιος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, υποστήριξε πως είχε χάσει τις αισθήσεις της ενώ έκανε σεξ το αυτοκίνητό της λίγο μετά το πάρτι, στο οποίο βρέθηκαν για το. Holiday, δεν ξέρω τι ήταν. Από τραυματισμό στο λαιμό της πέθανε. Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πως δεν είναι σαφές αν φταίει το άγριο σεξ και ο θάνατος της θεωρείται ύποπτος. Μάλιστα.
Εισβολή με αυτοκίνητο σε πιτσαρία. Μπορεί πριν λίγες μέρες η σπήρα που μπούκαρε με τα αυτοκίνητα σε μαγαζιά να έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, ωστόσο πάλι ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Κολονό. Ειδικότερα σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 2 άγνωστοι δράστες έσπασαν με αυτοκίνητο την πρόσωψη του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σιώκου και προσπάθησαν να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο που υπήρχε σε αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω να ακούω καθόλου τέτοια πράγματα. Και τι καταλάβανε? Τίποτα. Λοιπόν, βλέπω εδώ μια φωτογραφία και λέει συνελήφθη, λέει, ο ληστής στον σούπερ μάρκετ. Και βλέπω ένα γέρο εντωμεταξύ, παππούλι, ε. Για να δούμε. Στη σύλληψη του άντρα που διέπραξε 2 ένοπλες ληστείες στο σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο Κρήτης, οδηγήθηκαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 54χρονο άντρα ελληνικής καταγωγής, άστεγος, ο οποίος δεν έχει αποσχολήσει ποτέ ξανά την αστυνομία. Το βράδυ της 23 Οκτωβρίου με την απειλή όπλου κατάφερε να αφαιρέσει από υπάλληλο καταστήματος το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένη 1η Νοεμβρίου, ο ίδιος άντρας χτύπησε ξανά σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ και πήρε 600 ευρώ. Πάνω του είχε ένα ψεύτικο πιστόλι με το οποίο προφανώς ζητούσε από τους υπαλλήλους να του δώσουν τα χρήματα της ταμιακής μηχανής. Ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε σε κάποιο σακίδιο και τα ρούχα τα οποία αφορούσε όταν διέπραξε τις ληστείες. Τα ρούχα του μάλιστα αναγνωρίστηκαν από τις αυτόπτες μάρτες του σούπερ μάρκετ. Μωρέ, κρίμα. Κρίμα, μωρέ. Δεν είχε να φάει. Ρε, παιδιά, από πείνα το έκανε. Αχ, εγώ στεναχωριέμαι. Εσείς. Άπαπα. Ελικόπτερο, λέει, διέσωσε ναυτικό στη Γάβδο. Τα έχει όμως να τα λέει η κοπέλα. Ένα άλλο αεροπλάνο, λέει, παγιδεύτηκε, λέει, στο ουράνιο τόξο. Γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Σκοτώθηκε κατά λάθος ενώ βρισκόταν με τους συγγενείς του. Πω πω. Απ' τα σκάγια των συγγενών του πήγε. Αχ, Παναγιά μου, αυτό πάλι με το κυνήγι. Κάθε τρεις και λίγο ακούμε ότι κάποιος πεθαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω, γιατί τα παράξενα και τα τρελά καμιά φορά δεν είναι αστεία. Είναι πιο αυτό, βέβαια. Δεν ξέρω γιατί ο δικός μου υπολογιστής μου βγάζει άλλα παράξενα και άλλα παράξενα βγάζω εδώ. Δεν βρίσκω κάτι άλλο παράξενο. Ορίστε, αυτό είναι παράξενο. Το σκότωσε, λέει, επειδή του πήρε τη σειρά για το σάντουιτς. Αυτό τώρα. Ένας άντρας, λέει, έπεσε νεκρός από μαχαίρματα μετά από καυγά που είχε σε κατάστημα fast food για ένα σάντουιτς. Η συγκεκριμένη αλυσίδα γιόρτασε την Εθνική Μέρα Σάντουιτς με την παραγωγή ενός καινούργιου με κοτόπουλο. Ρε παιδιά, ο κόσμος τότε αυτό το κάνει από πείνα, δηλαδή πήγε ο άλλος να πάρει δώρο το σάντουιτς. Αν και η γιορτή ήταν Σαββατόβραθο, πλήθους κόσμου έκανε ουρά και τη Δευτέρα στο υποκατάστημα της αλυσίδας, ένα από αυτά στο Μέρλαντ,
προκλήθηκε ένας καυγάς μεταξύ δύο ανδρών που περίμεναν στην ουρά. Η αιτία φέρεται να ήταν ένας 28χρονος έκλεψε τη σειρά άλλου πελάτη. Ο καυγάς ξεκίνησε μέσα και συνεχίστηκε έξω από το κατάστημα για να καταλήξει στο θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού άντρα. Τι να πω ρε παιδιά. Από πείνα ρε παιδιά, από πείνα, αυτό είναι από πείνα. Άκου τώρα. Σήμερα βγήκε αυτή η είδηση, 6 και 57, τώρα δηλαδή που είμαστε εδώ. Κάνουν λέει την κηδεία τους για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Πώς θα το δω εγώ αυτό στα σχόλιο. Δεν μας αφήνει να το δούμε. Κάνει χιονάκια. Για να βλέπαμε γιατί κάνουν την κηδεία τους. Α, αυτό θα το δω να σας το πω άλλη φορά. Λοιπόν... Κάτσε να βάλουμε και λίγη μουσικούλα τώρα. Για να, δεν ξέρω, πρέπει να το δω, δεν μπορώ να τα ακούσω. Δεν ακούγεται. Λοιπόν, αυτό με την κηδεία επιφυλάσσομαι να σας το πω την επόμενη φορά. Το κρατάω σαν μικρό αυτό, γιατί με τρώει και εμένα περιέργεια. Τι να είναι. Τέλος πάντων. Πώς πέρασε μια ωρίτσα έτσι μπαμ 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 και δεν το καταλάβαμε, είδατε παιδιά. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, άλλες ειδήσεις είχα ετοιμάσει από το σπίτι. Και είναι λάθος μου που δεν κάθομαι να τις κάνω αντιγραφή επικόλυσης και να τις κρατήσω κάπου για να σας τις λέω. Γιατί τώρα από εδώ δεν τις βρήκα. Λοιπόν, να κλείσω. Να σας θυμίσω ότι την Κυριακή είναι οι χωρίς μεσάζοντες. Εδώ στο τέταρτο καπί απέναντι στο πάρκο. Εκεί, ποιο πάρκο είναι. Μήπως θυμάσαι το πάρκο που γίνονται χωρίς μεσάζοντες. Που είναι το καπί απέναντι, που πάμε για τα νεκροταφεία του Κάσκου, είναι εκεί το πάρκο. Κατσού. Στο πάρκο Κατσού, που είναι και το καπί. Εκεί είναι λοιπόν οι χωρίς μεσάζοντες. Πραγματικά εγώ πήρα πολύ ωραία αμύγδαλα τον προηγούμενο μήνα και θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω και αυτή την Κυριακή, αλλά δεν θα προλάβω, ενώ θα τα ήθελα πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραία μανιτάρια να πάρετε, που ξεκινάει και η νηστεία μας, και να μην το χάσετε να πάτε. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο να σας πω. Πρέπει να κλείσω γιατί έχουμε να κάνουμε και τεχνικές εργασίες στο στούντιό μας. Σας αγαπώ πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, 13 του μήνα, αν δεν διαλυθεί το σύμπαν. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτι θα γίνει, λέει, ζωδιακά 13 Νοεμβρίου. Τώρα τι, δεν ξέρω. Πολύ λέει μεγάλες ανατροπές. Ας είναι οι ανατροπές λοιπόν στη δική μας ζωή προς το καλό, προς το θετικό. Σας αγαπώ, καλό απόγευμα, καλό βράδυ.